Κυρίε και κύριοι φίλε και φίλοι, θα ήθελα ειλικρινά να βρίσκομαι και εγώ σήμερα μαζί σα σε αυτό το ξεχωριστό νησί του Αιγαίου. Παρότι όμω μα χωρίζουν πάνω από 400 χιλιόμετρα, η σημασία του φόρου σα αντιχεί και εδώ στην Αθήνα. Διότι το Εφέσιο την Ισύρου ευτυχώ παραμένει κοιμόμενο, αλλά οι διάλογοι τη οφείλουν να μα ξυπνήσουν όλου. Για τη γεωπολιτική ισορροπία και την ενεργειακή ασφάλεια στη Μεσόγειο, για τα προβλήματα τη εποχή όπω η κλιματική κρίση, αλλά και ο υπερτουρισμό. Πολύ περισσότερο σε μια συγκυρία πολυεπίπεδη αναστάτωση στην περιοχή μα. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι σε αυτή τη συνάντηση που γίνεται στο Σταυροδρόμι Τριών Υπήρων θα συζητηθούν καινοτόμε ιδέε και εφαρμόσουμε λύσει. Κάτι που θα σηματοδοτήσει άλλωστε και η ίδια η ένταξη τη Νησίρου στην πρωτοβουλία Greco Islands. Δείγμα τη πολιτική μα επιλογή, η νησιωτικότητα να συνδυάζεται με δράσει που θα προωθούν την ανάπτυξη σε αρμονία με το περιβάλλον. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η πρόσφατη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτρομή για την ίδρυση Ταμείου Απαθροκοποίησης Νησιών με επενδύσεις ύψους 3,8 δις σε βάθος οκταετίας για την ανάπτυξη των ανώσεων πηγών, την αποθήκευση ενέργειας και τις υποδομές φόρτισης πλοίων και οχημάτων. Ενώ εξίσου σημαντική είναι και η ηλεκτρική διασύνδεση των 12 νήσων που θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2029 Βγάζοντα έτσι από την ενεργειακή απομόνωση 16 νησιά. Θυμίζω επίση τι 21 δεσμεύσει που ανέλαβε η Ελλάδα στη διεθνή διάσκεψη Arusian Conference τη Αθήνα, από τη θωράκιση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και την αντιμετώπιση τη ρήπανση, έω τη βιώσιμη αλληλεία και τη γαλάζια οικονομία, όπω και τη δημιουργία δύο νέων εθνικών θαλασσίων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο κάτι που υπολογίζεται πως θα διευρύνει κατά 80% τους προστατευόμενους τόπους σε όλη την επικράτεια της πατρίδα μας. Την ίδια ώρα έχουμε θεσπίσει τις απάτητες παραλίες, με 238 ακτές να έχουν ήδη ενταχθεί εκεί, ανάμεσα τους μάλιστα και της νησίου. Δημιουργούμε παράλληλα το Εθνικό Δίκτυο Μονοπατιών, σε μια προσπάθεια να επιμικυνθεί η τουριστική σεζόν μέσα από ήπιες δραστηριότητε. Και συγκροτούμε τέλος τον κόκκινο κατάλογο, τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων για την ελληνική βιοποικιλότητα, όπου πλέον έχουν καταγραφεί 11.500 ζώα και φυτά μοναδικής οικολογικής αξίας. Από την πλευρά τη κυβέρνηση, λοιπόν, είναι χειροπιαστέ οι ενέργειε με στόχο να συγκλίνουν τα νησιά μα προ την αηφορία. Σε μια ενιαία κατεύθυνση, την οποία υπηρετεί και το στρατηγικό σχέδιο για τον τουρισμό στι περιοχέ Νατούρα. Πρόκειται με άλλα λόγια για ζητήματα που θα απασχολήσουν και τους δικούς σας διαλόγους. Μεταξύ πολιτικών, ακαδημαϊκών, στελεχών επιχειρήσεων, αλλά και της κοινωνίας των πολιτών. Γι' αυτό και θα περιμένω με ενδιαφέρον τα συμπεράσματά τους. Εύχομαι και πάλι καλή επιτυχία στις εργασίες σας.